Γεια σας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα όσπριο. Και το όσπριο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι τα ρεβίθια. Να βλέπουμε και τη φωτογραφία, για να μην ξεχνιόμαστε. Από ό,τι βλέπετε είναι με διάφορους χρωματισμούς, θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Ε, είναι, έχει σπόρους αυτοί εδώ φαίνονται. Δεν είναι ολοβός που περιέχουν μέσα, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σε πρωτεΐνες. Και η καλλιέργεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ξεκινάει 7.500 χρόνια πριν από τον Χριστό. Ε, η καταγωγή του φυτού είναι από την Ασία και σήμερα καλλιεργείται και σε άλλες χώρες φυσικά, όχι μόνο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε χώρες εκείνες, αλλά και στην Νότια Ευρώπη, γιατί ένα φυτό που θέλει λίγο ζέστα δεν είναι για την πολύ βόρεια Ευρώπη, την Ασία, στην Αμερική και στην Νότια και στην Κεντρική Αμερική. Ε, η εμφάνιση στην Ελλάδα και στην Ιταλία είναι από την εποχή του Χαλκού, δηλαδή μιλάμε για πριν από το 1200-1300 κάπου εκεί μέσα. Ε, και το λέγαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι Έλληνες, και εξού και το «ρεβύθι» και τρώγεται τόσο σαν βασική τροφή όσο και σαν επιδόπιο και πολλές φορές τα καταναλώνω μα όταν είναι πολύ φρέσκα, είναι πράσινα ακόμα μαζί με το λοβό, σε εκείνο το στάδιο και μπορεί να μην κάνει ζημιά στο δόντι, μπορεί να το φάει κάποιο και πράσινο. Ε, μάλιστα ο Θεόφραστος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έβαλε τις βάσεις της Βοτανικής, ο αρχαίος εκείνος σοφός, ε, τα έδωσε και τα ξεχώριζε και σε σιπ, ποικιλίε σιπ, και μιλούσε για τους κρυούς, τους ορυβαίους, τους μέλανας, τους πυρούς και του λευκού. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, τι περισσότερε διακρίσει έκανε με βάση το χρώμα του σπόρου. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε άσπρο και πράσινο και υπάρχουν και άλλοι χρωματισμοί. Οι Ρωμαίοι γνώριζαν κάποιε άλλε ποικιλίε. Η βασική ήταν η ποικιλία Αφροδίτη και υπήρχαν και κάποια ξεχωριστά που τα λέγανε ρωμαϊκά ρεβίθια. Υπήρχε μια ποικιλία άλλη που λέγανε ραμ είχαν διάφορες και τα, ή τα μαγείρευαν ε, βράζοντας είτε πηγαίναν ψητά στα σνακ και υπήρχαν και βρέθηκαν μάλιστα για ε, αποθρακωμένα ε, ε, ρεβίθια από τον πρώτο ε, μετά Χριστοϊώνα. Να πάμε να δούμε και το φυτό σε άλλη φωτογραφία. Εδώ είναι σε ποιες περιοχές κυρίως υπάρχει μεγάλη καλλιέργεια. Βλέπετε ότι είναι η Μεσόγειος, είναι η Τουρκία, είναι η Ελλάδα. Φυσικά υπάρχουν και καλλιέργειες στην Ιταλία, στην νότια πλευρά, είπαμε τη Ευρώπη και βεβαίω και στι χώρε τη Βόρεια Αφρική. Απλώ οι μεγάλε ποσότητες συγκεντρώνονται κάπου εκεί. Ε, να δούμε τη φωτογραφία και να πούμε ότι η οικογένεια στην οποία ανήκει λέγεται Φα, Φαμπιάτσα ε, και Τσίκερ Αρλετινούμ είναι η επιστημονική ονομασία, η λατινική ονομασία να προχωρήσουμε και να δούμε το φυτό να πούμε ότι φτάνει μέχρι 20-50 πόντους. Τα φύλλα του δίνω με την άλλη φωτογραφία για να, έχουμε, να τα βλέπω πιο κοντά. Ή έχει, είναι σύνθετα, έχει μικρά φύλλα επάνω, που είναι πάνω σε, σε, όλα μαζί. Βλέπετε εδώ είναι όπως περίπου είναι και στα σφακές, που έχουν έξι ζευγάρια από φύλλα. Ε, και το κάθε λοβός που βγαίνει περιέχει τρία μπιζέλια. Τα λουλούδια του είναι η επόμενη φωτογραφία, είναι είτε άσπρα είτε κόκκινα, που βλέπετε κόκκινο προς το μοβ περισσότερο έρχεται, είτε ροζ. Κάποια μάλιστα έχουν κάτι γραμμές μέσα σαν φλέβες που θα, θα τις λέγαμε. Γενικώ έχει μια ποικιλία χρωμάτων. Και οι καρποί, δείχνουμε την άλλη φωτογραφία πώς είναι ο λοβός που περιέχει μέσα όλους αυτούς τους σπόρους και δείχνουμε και τους σπόρους που είναι άλλη φωτογραφία. Ε, τους βλέπετε, τους ανοίγουμε και βρίσκουμε μέσα τα σποράκια. Ε, και βέβαια είναι η επόμενη φωτογραφία, πάμε στην καλλιέργεια, πώ είναι όταν είναι όλα μαζεμένα. Ε, καλλιεργούνται για τα σπέρματά τους. Ε, είπαμε ότι είτε μαγειρεμένο είτε ξερό μπορεί να φαγωθεί. Ε, από αυτό βγάζουν τα στραγάλια. Τα στραγάλια δεν είναι τίποτα άλλο από ρεβίθια. Δεν είναι ξηρή καρπή. Είναι αυτά τα χλωράτα τα ρεβίθια, τα οποία όταν τελειώσει και οριμάσουν εντελώ, υπάρχει μια επεξεργασία. Την πούμε στο τέλο πώ γίνονται ακριβώ. Χρησιμοποιούν επίση για να κάνουν ένα είδο καφέ και μάλιστα σε πολλέ περιπτώσει παλιότερα γινόταν οθεία του καφέ με αλεσμένο ρεβίθι. Ε, μικρά ποσά χρησιμοποιούνται στην αρτοπία. Θα δούμε ότι γίνονται κάποια ψωμάκια και κάτι και κακέ. Και ε, ε, στο εφτάζωμο ψωμί ε, είναι ένα μέρος για να γίνει η μαγιά. Ε, πρωταθλήτρια στην παραγωγή είναι η Ιδία. όπως είδατε ένα χάρτη που δείξαμε πριν, ακριβώς εκεί επικοινωνόταν, κάπου μεταξύ Ινδίας και Κίνας και η παραγωγή που φτάνει έφτανε γύρω στα 600.000 τόνες βγάλει η Ινδία, ακολουθεί το Πακιστάν με 842.000, η Τουρκία με Πακιστάν και Ινδία κάποτε είναι ουσιαστικά ίδια περιοχή, η Τουρκία 523, η Αυστραλία 313, χιλιάδες πάντα μιλάμε σε μετρικούς τόνους, το Ιράν 310.000, ο Καναδάς 215, η Αιθιοπία 190.000, το Μεξικό 160 και οι Ηνωμένε 151, αυτέ είναι οι πρώτε χώρε ε, που ήταν πριν από κάνα δύο χρόνια περίπου τα στατιστικά στοιχεία που βρήκα. Ε, και στην Ελλάδα υπάρχει καλλιέργεια, και όχι ιδιαίτερα μικρή, φτάνει τα 150.000 στρέμματα και οι περιοχέ στι οποίε εντοπίζεται η καλλιέργεια είναι η Μακεδονία, η, τα, ε, η, η στερεά Ελλάδα και η Θράκη. Έχει προοπτικές σαν καλλιέργεια. Ε, μια και έχουν προχωρήσει στην εκμηχάνηση της καλλιέργεια, δεν είναι να γίνουν τα πάντα με τα χέρια σήμερα ε, και ελάχιστη εργασία χρειάζεται, ε, θέλει ένα έδαφος το οποίο να είναι σε μέση κατάσταση τα λέγαμε, δεν θέλει ιδιαίτερα γόνιμα χωράφια, μπορεί να γίνει και σε λίγο πιο αδύνατα και δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσει από λοιπάσματα. Απέναντίε, η καλλιέργεια όπω και των άλλων ψυχαθών βοηθάει στο έδαφο να βελτιώνεται έτσι όταν την επόμενη χρονιά ακολουθεί μια άλλη καλλιέργεια. Βρίσκει το έδαφο προετοιμασμένο με ενσωματωμένο άζωτο, το οποίο για τη χρήση του και με τη βοήθεια των αζωτοβακτηρίδων το ρβίδι το παίρνει από την ατμόσφαιρα, κρατάει για να κάνει τη δικιά του δουλειά και περισσεύει μάλιστα ποσότητα στην επόμενη καλλιέργεια να υπάρχει άζωτο στο έδαφο που δεν χρειάζεται λύπαση η άλλη καλλιέργεια που θα ακολουθήσει. Αντέχει στην ξηρασία, ε, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ για ζωτροφία ε, και μάλιστα ε, για να συμπληρώσουν την πρωτεΐνη πολλές φορές λείπει και τα σύγχρονα συντηρέσια των εργοστασίων χρησιμοποιούνται σόγια. Εδώ σε προηγουμένη περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιούν και τα ρεβίθια μια και έχουν υψηλή θρεπτική αξία στους σπόρους και αυτό και ελάχιστος ε, ε, παράγοντες που δεν είναι ε, θρεπτικοί και αυτό βοηθάει βεβαίω στην γρήγορη παραγωγή κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων. Ε, εκείνο το πρόβλημα που είχε πάντοτε ήταν η προβολή από την ασθένεια Σκοχίτα. Θα τη δούμε αργότερα στη φωτογραφία. Προβάλλει και άλλα ε, όσπρια, όπω είναι ο Φακέζ για παράδειγμα και το Φασόλι. Γενικώ τα, τα μικυτοκτόνα δεν κάνουν και πολλή δουλειά. Ο καλύτερο τρόπο είναι η χρησιμοποίηση ορισμένων σπόρων, οι οποίοι είναι βελτιωμένοι και έχουν αντοχή στην ασκοχήτα. Ε, ε, ο πιστοποιημένος όμως αυτός σπόρος, ο οποίος έχει τις αντοχές του, και συνήθως μας έρχεται πολλές φορές απ' έξω, δεν είναι και πολύ φθηνό και αυτό είναι ένα αντικίνητρο για να γίνεται καλλιέργεια σε, στο ρεβίθι που θα έχει αντοχές στην ασκοχήτα. Ε, και επίσης μπορούμε να πούμε ένα πρόβλημα που είναι σε κάποιες περιοχές δεν μπορούν να το φυτέψουν από το φθινόπωρο, θα πρέπει την άνοιξη, γιατί δεν έχει μεγάλη ιδιαίτερη μεγάλη αντοχή στο κρύο και θα πρέπει να το προφυλάσσουμε το φυτό, από μια τέτοια κατάσταση δύσκολη. Χρειάζεται περίπου 400 χιλιοστά βροχής, είναι ένα νούμερο το οποίο είναι στην περισσότερη Ελλάδα και στην περιοχή μα μάλιστα. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι είναι 550 χιλιοστά το ύψο βροχή. Και θέλει ένα κλίμα τροπικό ή υποτροπικό, δηλαδή ζεστές περιοχές, όπως είναι οι περισσότερες περιοχές στη Νότια Ευρώπη και φυσικά όχι σε πολύ μεγάλα υψόμετρα. Είναι μάλλον φυτό το θερμών χωρών και θέλουν περισσότερες μέρες με ζέστα από θέλουν τα φασόλια. Η απε... Σε πιο ζεστά μέρη οι αποδόσεις είναι πολύ καλύτερες, ενώ στις εύκρατες περιοχές περιοριζούν ε, λίγο. Δεν αντέχουν λοιπόν στα κρύα και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Και επίσης ε, έχουν πρόβλημα όταν έχουμε περιοχές παραθαλάσσιες ε, ή παραλίμνιες, γιατί υπάρχει αυτή η υγρασία που μπορεί να φουντώσει την ασκοχή, να φουντώσει κάποιες μυκητολογικές ασθένειες. Αντέχει λοιπόν σε ξυλοθρωμικέ συνθήκε, αλλά να μην υπάρχει υγρασία. Ε, και έχει πρόβλημα όταν το έδαφο νερό κρατεί έχουν και τα περισσότερα φυτά, ε, και γι' αυτό δεν πρέπει να φυτεύεται ή να σπέρνεται, μάλλον σε σωστή ορολογία, να σπέρνεται σε τέτοιε περιοχέ. Ε, τα χώματα τα οποία θέλει, είναι, τα, τα πιο καλά είναι τα, αυτά τα οποία είναι αμοχαλικόδη, να μην είναι πολύ βαριά χώματα, γιατί το βαρύ συνήθω κρατάει το νερό και να, ε, 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 εάν ε, είναι και έχουν και αρκετή οργανική ουσία, είναι τυρφώδη όπως τα λέμε και αυτό είναι ένα, ένα πολύ καλό ο, χαρακτηριστικό του εδάφους για τα ρεβίθια και εάν ε, δεν ε, έχει καλό έδαφος πολλές φορές και είναι πολύ βαρύ γίνεται και πιο σκληρός ο καρπός. Ε, πάντως οι πλαγιές είναι καλύτερα. Γιατί φεύγει το νερό, δεν το κρατάει, ενώ όταν είναι επίπεδη η επιφάνεια έχει υπάρχει πρόβλημα με το στράγγισμα. Ε, το πώς πολλαπλησιάζουμε φυσικά με σπόρους. Ε, στην Ελλάδα καλλιεργούμε κυρίως τα άσπρα τα ρεβίθια, ε, που έχουν άσπρα τα σπέρματα δηλαδή, και κυτρινοπάει άσπρα λουλούδια. Ε, διάφορα μεγέθη καλλιεργούνται. Μπορούμε να αρχίσουμε να βγάζουμε, να βλέπουμε και τις φωτογραφίες. Αυτή είναι μια καλλιέργεια συστηματική από ό,τι καταλαβαίνετε και αρκετά μεγάλη και σε γραμμέ και μάλλον πρέπει να έχει φυτευθεί με μηχάνημα, με σπαρτική μηχανή. Γι' αυτό βλέπετε αυτή την ευθεία γραμμή. Πάμε στην εμέση φωτογραφία να δούμε το φυτό με τα άσπρα τα ρεβίθια που γίνεται στην Ελλάδα και να δούμε και αυτό το χρώμα των ρεβιτιών το οποίο είναι Λίγο πιο άσπρο, ενδεχόμενο ο φωτισμό όταν βγήκε φωτογραφία να ήταν πιο έντονο. Ε, για να προχωρήσουμε σε κάποια άλλη. Αυτά είναι ε, άλλα ρεβίθια τα οποία έχουν ε, κίτρινο ή κίτρινο καφέ χρώμα. Ε, και επίση έχουμε. Είναι, ε, ε, αυτά είναι με το καφέ χρώμα από ό,τι βλέπετε. Και αυτά είναι όταν ε, μικρό, πια υπάρχουν δηλαδή ποικιλίε. Πέρα από τα χρώματα που θα τι ξεχωρίζουμε, τις ξεχωρίζουμε και το μέγεθο ε, του σπόρου. Αυτά είναι τα ρεβίθια τα οποία έχουν μικρό σπόρο. Θα δείτε αμέσω μετά αυτό που είχαμε βγάλει στην αρχή. Πάμε στην άλλη φωτογραφία που είναι, θα λέγαμε, με, μεγάλα προς μεσαία. Ε, μεσαία θα έλεγα ότι είναι τα πράσινα και λίγο πιο μεγάλα είναι τα άλλα. Ε, για να δώσουμε νούμερα, χίλιε πόρε στα μικρά ρεβίθια πιάνουν 350 γραμμάρια και έχουν 5,5 χιλιοστά, στα μεσαία πιάνουν ε, ως 450 γραμμάρια, η διάμετρος είναι πιο μεγάλη, είναι 7,8-8 χιλιοστά και στα μεγάλα οι χίλιες σπόροι πιάνουν πάνω από 450 γραμμάρια και το μέγεθος του καρπού, η διάμετρος του επειδή είναι στρόγγυλο, είναι 8,5 χιλιοστά. Ε, να πούμε και μερικέ ενδιαφέρουσε ποικιλίε ελληνικέ οι οποίες έχουν παραχθεί στην περιοχή για να πάμε σε διάλειμμα. Όχι, έχουμε χρόνο για το διάλειμμα ακόμα. Ε, να βγάλουμε τη φωτογραφία, την αμέσως επόμενη. Αυτά εδώ είναι τα, μια ποικιλία η οποία λέγεται θύβα. Έχει βάρος, ε, είναι αρκετά μεγάλα, μεγαλόσπερμα ποικιλία. Ε, το βάρος κυμαίνεται στους χίλιους πόρους τα 470 510 Είπαμε πάνω από τα 450 χαρακτηρίζονται μεγαλόσπερμα. Το ύψος της ποικιλία μπορεί να φτάσει μέχρι τα 70 εκατοστά... Έχει άσπρο ε, λουλούδι, δεν υπάρχουν γραμμές στο λουλούδι, είναι μονοκόμματο το άσπρο το χρώμα. Στρόγγυλος και ανοιχτοκίτρινος και μερικέ φορές έχει κάποια βλακάκια ο καρπός, δεν είναι ηλίος. Και στις περισσότερες περιοχές, προς στην Νότια Ελλάδα κυρίως, σπέρνεται από τις 20 Φεβρουαρίου, στις δικές μας περιοχές πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας μήνας ακόμα για να γίνει σπορά. Ε, η πυκνότητα των φυτών είναι, ε, θέλουμε περίπου 20 κιλά για να σπήρουμε ένα στρέμμα και αυτά είναι 45.000 φυτά. Ε, ε, είναι ποικιλία που κάνει σε φτωχά χωράφια, πάρα πολύ ανθεκτική στην ξηρασία ε, και, αλλά σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, στους μείον 3 και κάτω αρχίζει και έχει πρόβλημα γι' αυτό είπαμε στην περιοχή μας καλά είναι να τη βάλουμε προς το τέλος του Μάρτη για να ξεπεράσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτή τη θερμοκρασία, γιατί άμα βλαστήσει μετά κίνδυνο να χρειάζεται επανασπορά. Ε, και το, η, η αδυναμία της είναι η ευαισθησία στην ασθένεια ασκοχήτα που είπαμε ότι πρέπει να την προσέχουμε, γιατί μπορεί να μας κάνει μεγάλη ζημιά αν εμφανιστεί σε ένα μέρος. Ε, τη ποικιλία αυτή της θύβας πιάνει γύρω στα 200 κιλά κατά στρέμα, σε ξηρικά χωράφια, ε, και αν ποτιστεί πάει κοντά στα 300, δηλαδή έχουμε 50% αύξηση. Να πάμε στην άλλη τη φωτογραφία που είναι η ποικιλία γάβδος. Είναι και αυτή η ποικιλία με μεγάλους καρπούς. Χίλιες σποροι πιάνουν 370 530 γραμμάρια. Φτάνει στους 70 πόντους το φυτό. Το άνθος είναι και εδώ λευκό χωρίς να έχει νευρώσεις. Ο καρπός είναι στρόγγυλος και προς το κίτρινο καφέ πάει περισσότερο. Εδώ αυτή η φωτογραφία νομίζω ότι εκφράζει αυτό το χρώμα το οποίο έχει και μπορεί να σπαρθεί τουλάχιστον στη Νότια Ελλάδα μέχρι αργά τον Εύρο και από το φθινόπωρο δηλαδή, αλλά σε περισσότερες περιοχές, όπως είπαμε πάντα είναι και οι δικές μας, πάμε στο Μάρτιο. Η καλύτερη πυκνότητα είναι αυτή τη προηγούμενη ποικιλία 45 φυτά το στρέμα με 20 ε, κιλά συνολικά σπόρο ε, κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της σε φτωχά χωράφια και είναι, έχει μια μέτρη αντοχή στην ξερασία αλλά στο κρύο είναι πιο ανθεκτική από την προηγούμενη αλλά εκείνο που μπορεί να αντέξει είναι το μείον 5 βαθμού Κελσίου ε, Είναι πιο ανθεκτική από την προηγούμενη ποικιλία στην ασκοχήτα αλλά δεν πάμε να έχει και αυτή κάποιες ευαισθησίες και να θέλει λίγο παρακολούθηση η απόδοση είναι λίγο μικρότερη, 150, αλλά μπορεί να φτάσει σε καλές περιπτώσεις και στα 200 κιλά. Φυσικά, άμα ποτίζεται, πάει στα 300 κιλά και αυτό σε εκείνες τις περιπτώσεις που μπορούμε να ποτίσουμε. Αν είναι μια περιοχή που δεν μπορούμε να ποτίσουμε, αρκού, αρκούμε σε αυτά τη βροχή που θα μας δώσει ο Θεός. Ε, πάντως και αυτή και η προηγούμενη ποικιλία δεν είναι από αυτές που είναι μεταλλαγμένες. Είναι ε, βασικό αυτό, για να αποφεύγουμε μεταλλαγμένα φυτά, γιατί δυστυχώς προσπαθούν να μας τα περάσουν. Πάμε στην άλλη φωτογραφία που είναι η ποικιλία κερίνια. Ε, προφανώς η παραγωγή του σπόρου πρωτοβγήκε και εμφανίστηκε στην Κύπρο. Ε, και αυτή η ποικιλία μεγαλόσπερμη, μεγαλόσπερνη, πιάνει 450-500 γραμμάρια ε, ε, στους γύλιους σπόρους. Φτάνει στους 70 πόντους. Ε, άσπρα λουλούδια και αυτή. Ο καρπός είναι μεγάλος, στρόγγυλος, ανοιχτοκίτρινος, ε, αλλά η επιφάνεια δεν είναι ηλία σαν τις προηγούμενες, αλλά έχει κάποιες ανομαλίες. Ε, και αυτή παίρνεται στην περίοδο που ήταν και η πρώτη, δηλαδή ανάμεσα από το τέλος του Μάρτη, μέχρι το τέλος, από, το, από το τέλος του Φλεβάρι, μέχρι το τέλος του Μάρτη. Ε, η πυκνότητα είναι η ίδια με τις προηγούμενες, τα ίδια και οι ποσότητες, 20 κιλά κατά τέρματα του σπόρου. Η στρεματική απόδοση είναι και αυτή, εκεί γύρω στα 200 κιλά, 300 κιλά όταν ποτίζεται. Έχει το χαρακτηριστικό ότι βράζει πάρα πολύ καλά, ενώ κάποιες δυσκολεύονται και, και αυτή φυσικά δεν είναι μεταλλαγμένη. Και στο θέμα της ασκοχήτας θα λέγαμε ότι έχει κάποιες ανοχές, αλλά και αυτή θέλει λίγο προσοχή και για τη θερμοκρασία, ό,τι ήταν η προηγούμενη, ότι 5 βαθμού κάτω από το 0, αυτή είναι η αντοχή και τη συγκεκριμένη. Ε, για δύο ποικιλίε ακόμα θα μιλήσουμε. Είναι η αμοργό, η οποία δεν έχει τόσο μεγάλο ε, σπόρο όπω έχουν οι προηγούμενε. Πιάνουν 350 300 γραμμάρια τα χίλια σπόρια. Ε, είναι πιο χαμηλή, πιάνει 45 ε, 65 το πολύ πολύ εκατοστά ύψο. Ε, το χρώμα του λουλουδιού είναι άσπρο, ο, ο καρπό είναι στρόγγυλο και έχει κίτρινο χρώμα. Μερικέ ποικιλίε έχουν λίγο κίτρινο πό ε, καφέ, γιατί υπάρχουν και ελαφρέ παραλλαγέ από αυτή. Και ε, ο καρπό έχει και στην, ίδια περίοδο, φαίνεται νομίζω και από τη φωτογραφία, ε, κάποιες κάποιε αυλακώσει. Έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή στο κρύο, μπορεί να αντέξει του μείον 10 βαθμού Κελσίου και γι' αυτό και σπαίνεται πολλέ φορέ από το φθινόπωρο. 16-18 κιλά σπόρο θέλουμε, είναι πιο μικρός ο σπόρος το μέγεθός του και έτσι δεν θέλουμε την ίδια ποσότητα για να έχουμε τα ίδια φυτά που θέλουμε, που συνήθως είναι 45.000 σε κάθε στρέμα. Ε, μάλιστα, στην ίδια περίπτωση, επειδή το φυτό είναι και πιο μικρόσωμο, <coughs> ε, θα λέγαμε ότι μπορούν σε ένα στρέμα να μπουν ακόμα μέχρι και 52.000 φυτά. Ε, δεν έχει απαιτήσει ειδικέ ε, από το έδαφο. Μπορεί να γίνει και σε φτωχά χωράφια. Αντέχει πάρα πολύ στην ξηρασία ε, και εκείνο που τη χαρακτηρίζει πολύ μεγάλη αντοχή στην ασκοχή τα συναρρώσια, την οποία τρέμουν οι καλλιεργητέ του ρεβιθιού. Που αν εμφανιστεί προπάντων όταν είναι περίοδο που έχουμε συνεχώ υγρασία, ε, αυτή έχει από από τη φύση τη από το DNA τη θα λέγαμε, μεγάλη αντοχή στην ασκοχήτα και είναι αυτό ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Μάλιστα η μέση στρεματική απόδοση καμιά φορά ξεπερνάει και τα 200 κιλά που λέγαμε για τι άλλε ποικιλίε, μπορεί να φτάσει στο 220 και φυσικά όταν ποτίζεται να πάει στα 350 κιλά. Είναι, έχει καλή γεύση και πολύ καλή ε, βραστικότητα. Είναι και αυτό μη μεταλλαγμένο. Εκείνο το οποίο ένα ένα ρεβίθι το οποίο περπατάει πολύ στο εξωτερικό, είναι τα ρεβίθια Μαρόκου, που έχουν διπλάσιο μέγεθος, είναι πολύ μεγάλα. Δεν, στην Ελλάδα δεν έχω δει πουθενά να καλλιεργούνται, πιθανόν να καλλιεργούνται και να μην έπεσε στην αντίληψή μου. Και επειδή έχει και αντοχέ σχετικά καλέ στο κρύο, γίνεται σε μεγάλα υψόμετρα. Από πότισμα σαν φυτό δεν πολύ θέλει, γιατί είπαμε αντέχει στην ξηρασία, καλό κάνει, δύο έως τρία ποτίσματα, ανεβάζουν την παραγωγή κατά 50%. Ε, το έδαφος θα πρέπει όταν είναι να είναι καλά προετοιμασμένο, φραζάζισμα, όργωμα κτλ. να μην είναι εισβόλια δηλαδή. Ε, αλλά για το θέμα της ποράς είπαμε ότι είναι ο Μάρτιος, στα πεταχτά ε, μπορεί να, να μπει και με τα χέρια στα πεταχτά ή να μπει η μηχάνημα. Οι η αποστάσει φυτευση φύτευση είναι ε, 60-70 εκατοστά και θέλουμε συνήθω από, 18, από 15 θα έλεγα ω 20 κιλά γενικώ ε, χρησιμο... σπόρο να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε μια καλή παραγωγή. Είναι φυτό το οποίο εξαντλεί κάπως το έδαφος ε, πέρα το τι αφήνει Μα, μάλλον δεν αφήνει ό,τι αφήνουν τα άλλα ψυχανθία και γι' αυτό μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί αν κάνουμε συνεχή καλλιέργεια αζωτούχο λίπασμα. Ε, είναι ευαίσθητα σε αλατούχο εδάφη, δεν πρέπει να μπαίνουν ε, και προπάντων να αποφεύγουμε εδάφη τα οποία χαρακτηρίζουν την ύπαρξη θεϊκού καλείου. Για να πάμε στο διάλειμμα και θα τα πούμε σε λίγο μιλώντας για λίγες ασθένειες. Βασικό πάντα είναι ο βρούχο που δημιουργεί προβλήματα και η ασκοχή. Τα πάμε στο διάγραμμα και τα ξαναλέμε.